Είμαστε εδώ με υποψήφιου ευρωβουλευτέ. Τον κύριο Φιδία Παναγιώτου είναι ανεξάρτητο υποψήφιο ευρωβουλευτή. Γεια σα. Κύριε Ανιπέ. 23 χρόνια είμαι έδικο να κύριε. Φιδία. Φιδία Παναγιώτου. Γεια σου, Φιδία. Καλώ όρισε. Χαίρετε, καλώ σα ήρθα. Είμαι πολύ χαρούμενο που είμαι εδώ. Και εμεί που είστε μαζί μα. Και ο κύριο Μάριο Χαραλαμπίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή Δήμα. Γεια σα. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Νικίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Πριν πάμε στο μεταναστευτικό, με όσου έχει γράψει στου εκλογικού καταλόγου, είναι ικανοί να σε στείλουν στο Ευρωκοινοβούλιο. ή αυτό το 16% που είπε ότι χρειάζεσαι για να εκλεγεί, σε τι ποσοστό, σε τι αριθμό ανθρώπων ψηφοφόρων σημαίνει. Ε, ε, Αν πιάσω έναν 7%, νομίζω έχω chance. Ένα να, 7%. Να αφού, αλλά το που είπε,

το ότι πρέπει να πάει να γραφτεί. So, Είχαμε ρεκόρ εγγραφή φέτο. Ναι, ναι. 26.000. Ναι. So, Εκατάφεραμε μετά να σπάσουμε το ρεκόρ. Εσύ πώ πόσους... το δείχνει ότι εγκαλάζει τα λόγια, αλλά εγκαλύτερε οι πράξει. Ε, πάνω απ' όλα. <laughs> Πόσε αιτήσει είχε πάρει εκείνη την τελευταία μέρα στο Υπουργείο. Την τελευταία μέρα πήρα περίπου 500, 500. Ναι. Όλοι αυτοί που πήρα αλλά... θα σε ψηφίσουν. Ή δεν το ξέρει. Ναι, είμαι σίγουρο. Εγώ έγραφα όλου του Μητσού, δεν του ελαλούσα να με ψηφίσουν. Επειδή είναι στα Πανεπιστήμια, επειδή είναι σε. Εγώ έλαλου ψήφισμα. Έλαλου να γραφτεί, και α μένει ψηφίσει. Τουλάχιστον να φαίνεται κάτι η αποχή. Τότε λοιπόν, αυτή η αύξηση 26.000 θεωρεί ότι ήταν και λόγω ότι ήταν 3.000 υποψήφοι, και ο καθένα έπαιρνε το συγγενή του και του έλεγε πρέπει να γραφτεί για να με ψηφίσει. Πιστεύω ε, ναι. βοήθησε, αλλά ναι. ποτέ δεν έξανα έγινε τόσο πολύ σούσουρο social media. Ναι, όντω δεν έχει γίνει και, να, ναι. και φαίνεται Για... και από του αριθμού ότι ήταν ναι, ναι. Ναι, σημαντικό. Ναι. Νομίζω ότι και εγώ πάρα πολύ. Είχε Στον... επικρίνει τα κόμματα, είδε κάπου μια αναφορά σου ότι στα κόμματα, τηλεφωνικά τα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα μπορούν να ε, γράψουν κάποιον. Ε, εσύ έπρεπε να πάρει τι λίστε, Απαγορεύεται. Ε, ναι. Δεν είναι νόμιμο να γράφει τηλεφωνικά άτομα. Αλλά τα μεγάλα κόμματα, επειδή θέλουν να μεγαλώνουν και να φγαίνουν. Και γράφουν του τηλεφωνικού. Ναι, κλείνουν το ψήφι... τα μάτια στου νόμου που έβαλα στην Τζέννη. Ναι, για αυτού που ψήφισαν. Δεν πρέπει. <laughs> πρέπει να είναι οι πρώτοι που να δείχνουν κανέναν. Αλλά μην εμεί ακολουθούμε του κανόνε. Μάλιστα. <laughs> Κύριε Χαραλαμπίδη, εσεί τώρα εντάξει σε ένα ψηφοδέλτιο ικανό ε, να στείλει ευρωβουλευτή στην Βουλή. Το ψηφοδέλτιο <laughs> του Δήμα. Ναι, ναι, το πιστεύω ακράδαντα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο ψηφοδέλτιο το οποίο έχει έναν πολύ καλό, μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ κομματικών στελεχών και υποψηφίων από, την, από τον ευρύτερο χώρο του, του κόμματο ο αριστίντιν. Θεωρώ ότι έχει τον πλουραλισμό που χρειάζεται και, της, και τη διαφορετικότητα όσον αφορά και το ηλικιακό το κομμάτι και το, και τον, και το χώρο που, που κινείται ο καθένας σε επαγγελματικά και σε κοινωνικά θέματα, οπότε θεωρώ ότι ε, θα, έχει, θα έχει ισχυρή παρουσία η δημοκρατική παράταξη σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Δηλαδή το 7,2% που θέλει ο πρόεδρο, σα θα το πάρετε, Εγώ είμαι πάρα Γιατί πάρα... είναι αυτό που σα στέλνει, στέλνει ένα στην Ευρωβουλή. Ναι, ασφαλέστατα. Ναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο ότι αυτό ο στόχο, αν και είναι δύσκολο, είναι εφικτό είναι ρεαλιστικό, θεωρώ. Αλλά από εκεί και πέρα η, η κάλπη θα δείξει και το... Το Ποιο θα χάσει <coughs> και θα πάρετε εσεί. Ποιο κόμμα θα πέσει, ποιοι δεν θα πάρουν τα ποσοστά του, οι ποιοι ευρωβουλευτέ δεν θα εκλεγούν για να πάρει η ΔΥΠΑ υποψήφιο. Κοιτάξτε, και να το ποιο, το, ποιο, το κόμμα δεν θα, δεν θα, πάρει από τα κόμματα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορώ να το καθορίσω. Όμω εκτιμώ ότι υπάρχει. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχουν τέσσερι. Ναι, υπάρχει Έχει σοβαρό. Έχει έναν ΙΕΔΕΚ και έναν το δείχνουν. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο έναν από τα δύο μεγάλα κόμματα να, να, απολέσει κάποια νέδρα. Ποιο από τα δύο. Ε, αυτό δεν μπορώ να το. Τσακώνεται το... παραπάνω στο συναγερμό. Άρα έχει παραπάνω τη chance να συναγερμό. δεν χάσει μια έδρα. Ε, Μάλιστα. Θα το τα δούμε. Που... Τώρα, ε, Φιδία, έχει άποψη για το μεταναστευτικό. Βλέπει την όλη κατάσταση, σε ανησυχεί, σε προβληματίζει ω πολίτη αυτού του κράτου. Έχω άποψη για το μεταναστευτικό. <στολίγε> Πιστεύω, αλλά να πω πρώτα ότι δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα στη ζωή. Όχι, <στολίγε> ναι. Πρέπει <στολίγε> να ξέρουμε τι δεν ξέρουμε και να βάλουμε τα σωστά άτομα γύρω μα, ώστε να έχουμε τα καλά αποτελέσματα. Και εγώ έχω 2,5 εκατομμύρια subscribers στο YouTube και δεν ξέρω να κάνω edit videos. Δεν το χρειάζεται να ξέρω. Απλά ξέρω, πρέπει να ξέρω τι δεν ξέρω. Αλλά να σου πω την άποψη για το μεταναστευτικό. Πιστεύω ότι έρχονται, λόγω τη γεωγραφική μα θέση, έρχονται πάρα πολλοί ε, μετανάστε στην Κύπρο σε σχέση με άλλε ε, ευρωπαϊκέ χώρε. Σω so, πρέπει να κατανέμονται ανάλογα με τον πληθυσμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όσου πιάνουν όλου εμεί και όλου οι Ιταλοί που είμαστε κοντά, και δεν μπορούν να έρθουν μες βάρκες. με σβάρκε. Ναι, αλλά αυτή η αλληλεγγύη δεν υπάρχει για την ώρα. Γι' αυτό θα πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Φιλία. Και θα το κάνουμε να υπάρχει. Με ποιο τρόπο όμω. θα πα στο Ευρωκοινοβούλιο <laughs> να κάνει τι, θα του πει τι, πώ θα το πετύχει αυτό που λε. Από, δηλαδή, ε, από... από, ε, θα έχουμε χορτάσει ε, από πολιτικού. Σωστά. Ε, ναι, και γι' αυτό ναι, έρχομαι εγώ εδώ. Επειδή χόρτασα και κουράστηκα να θεωρώ τα ίδια και τα ίδια άτομα. Ε, και θέλω, αφού έθωρε την αλλαγή που θέλει, πρέπει να γίνει η αλλαγή, πιστεύω. So, αλλά που επειδή στο Ευρωκοινοβούλιο είδα ότι πολλέ φορέ παίζονται στα, στα πηγαδάκια, στι φιλίε με του ευρωβουλευτέ σου. So, Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να είσαι ευρωβουλευτή είναι να είσαι κοινωνικό. Στο να μπορεί να πείθει στου άλλου, έξω που πάει να πει καφέ του άλλου του ευρωβουλευτέ για να ψηφίζουν τα δικά σου πράγματα. Και εγώ πιστεύω είμαι πάρα πολύ κοινωνικό Ναι, ναι να... αυτό δεν το αφισβητεί κανεί τώρα. Στην ως... Αμερική και ναι. κατάφερα να έχω φίλου του πιο μεγάλου YouTuber του κόσμου κτλ. Ένα νυν ευρωβουλευτή, δεν ξέρω αν το συνάντησε έξω, τον κύριο Μαυρίδη, είπε Σιγίδη να κλείσουμε τα σύνορά μα με τον Λίβανο μπορούν να γίνουν τέτοιε ενέργειε. Είναι ακραίε ή θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Όπω σου είπα πριν, χρειάζεται να ξέρω ουλα, χρειάζεται να βρίσκω τα σωστά άτομα να βάλω δίπλα μου. Και για το θέμα πρέπει να δω παραπάνω πράγματα για να σου απαντήσω. Είπα σου την άποψή μου για το μεταναστευτικό. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, Εκεί στη Δήμα, ε... τι τοποθετήσει έχετε ή αν έχετε δικέ σα θέσει να... που διαφοροποιούνται με να σας... από το κόμμα σας. Όχι, δε. καταρχήν και το ότι είμαι στο Ευρωψηφοδέλτιο τη Δημοκρατική Παράταξη αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχω τι δικέ μου θέσει, αλλά αυτέ οι δικέ μου θέσει εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των, των πεπιθύσεων, μέσα στο πλαίσιο των προσεγγίσεων και τη ίδια τη της παράταξη. Εγώ θεωρώ έναν. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι η οικονομική στήριξη. Πιστεύω είναι και σε αυτόν τον άξονα που κινείται και η ίδια η κυβέρνηση. Η οικονομική στήριξη του Λιβάνου σε αυτήν την περίπτωση για το κομμάτι των, των μεταναστών. Και κατά δεύτερον. Η επαναξιολόγηση του καθεστώτο τη της Συρίας γιατί αυτό σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί δηλαδή, το πρόβλημα. Δηλαδή, ζώνε, περιοχέ που δεν υπάρχει πόλεμο να κοιτάξτε, μπορούν να επιστρέφουν, λέτε. Κοιτάξτε, η, από το 2011 που, που έγινε ο εμφύλιο, εκείνο το καθεστώ δεν, δεν έχει ποτέ επαναξιολογηθεί. Άρα, παραμένει ολόκληρη η χώρα σε εμπόλεμη ζώνη στο, στο κομμάτι το πώ το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτόν υπάρχει και η. Ε, γι' αυτόν επιβάλλονται και οι κυρώσει. Οπότε θα μπορούσαν συγκεκριμένε περιοχέ να επαναξιολογηθούν για να μπορέσει και η χώρα μας να στέλνει του ε, τους μετανάστε εκεί. Γιατί αυτή τη στιγμή ε, είναι... δεν μπορεί να το κάνει. Να στείλει κάποιον σε μια χώρα η οποία θεωρείται εμπόλεμη για να το στείλει εκεί. Οπότε γι' αυτόν οι ίδιοι οι Σύριοι όταν έρχονται θεωρούν. Την Κυπριακή Δημοκρατία, ενό πλέον τη μόνιμη του <laughs> κάπω κατοικία και όχι κάτι προσωρινό, μέχρι να αλλάξει το συγκεκριμένο. Αλλά αυτή δεν είναι η πρώτη λύση. Η πρώτη λύση είναι το θέμα των συνόρων. Εμπλέκεται και η Frontex, εμπλέκεται και η Europol. Στο συγκεκριμένο το κομμάτι, το έδαφο τη Κυπριακή Δημοκρατία είναι έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση και στο κομμάτι που συζητούμε για τι ευρωεκλογέ. Μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγαπητέ Νικήτα, να μην είναι το, το μοναδικό σώμα ή το καθήλυνα αρμόδιο σώμα για να προχωρήσει σε αυτά. Εμπλέκεται όμω γιατί Χαράσει και στηρίζει πολιτικέ και ψηφίζει πολιτικέ για, για το μεταναστευτικό. Εμπλέκεται πάρα πολύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η αρμόδια επίτροπο που έχει να κάνει με το, μετα, με το μεταναστευτικό. Άρα, θεωρώ αυτά τα δύο πράγματα. Την οικονομική στήριξη του Λιβάνου σε συνάρτηση με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται στα σύνορα, γιατί πρέπει να διασύνδεθεί αυτό, και σε δεύτερο στάδιο. Uh, το κομμάτι τη Συρία τη επαναξιολόγηση, θεωρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά τα πράγματα τα κατά τη δική πιο... μου άποψη, τα πιο, τα πιο, σημαντικά και πιστεύω ότι και η κυβέρνηση σε αυτόν το πλαίσιο κινείται. Φιδία, γιατί να σε ψηφίσουν οι πολίτε. Γιατί να με ψηφίσουν οι πολίτε. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να κουντήσουμε λίγο τα πράγματα, να σούσουμε λίγο τα πράγματα με έναν καινούργιο άτομο που μιλάει τη γλώσσα του λαού, όχι παράξενα, όχι με δόλιο φθορέ κτλ. Τέλο πάντων, τα πράγματα που θέλω να κάνω εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ε, Και πολλά, αλλά αν έχει πολλά. Ε, 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 κάπου χάνεσαι. Κάπου Καλύτερα να έχει σκιό και να κάνει φόγκου σε δυο πράγματα. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση. Το πρώτο, Τούτο ε, που ήμουν εγώ πριν λίγα χρόνια στα σχολεία, σκότωσε μου την αγάπη για τη μάθηση το σχολείο, που κάνει σε πολλού τον να μαθαίνει πράγματα που σε ενδιαφέρουν, που εσύ σου αρέσουν, με το λάθο τρόπο. Ενώ τώρα αγαπώ τη μάθηση. So, πα, πάντα ξεκινά μια επιτυχία ενό Να ενός αλλάξει φορές, το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά. Να αλλάξει να, ριζικά, δηλαδή, όχι να βελτιωθεί λίγο. Να, ριζικέ αλλαγέ. Να υπάρξουν ριζικέ αλλαγέ. Και το δεύτερο, Έχω το πιο μεγάλο μικρόφωνο στα social media που υπάρχει στην Κύπρο. Ένα φκέν, όπω είπε, ευκήκα είπα ότι πιάνουν τηλέφωνα τα κόμματα και γράφουν και το πράγμα. Ε, ό,τι μαθαίνω που να έχω θέση εξουσία, θα το βγάλω στα social media να το ξέρει ο κόσμο, να διαφάνει. Και να βλέπει αν επιλύεται και αν αυτό που είπε θα... έχει διορθωθεί. Ναι. Μάλιστα. Σε ό,τι τα πιο τα πράγματα πιστεύω ε, ε, πολλά σημαντικά. Και ένεση κάποιον άλλο που μπορεί να τα κάνει στη θέση μου, γι' αυτό πρέπει να, ε, είμαι εγώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω θα σε κρούσω τώρα που να βρει, αλλά είπε πριν ότι παίζει να με ψηφίσει. Γιατί όχι. <laughs> 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 το, λέω, το λέω σε όλου. <laughs> 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 Ωραία. Λοιπόν, <laughs> κύριε Χαραλαμπίδη. Ε, κύριε Χαραλαμπίδη. Ωραίο. Θα, ωραίος, θα, θα ναι, συμφωνήσω ναι, σε ναι, κάτι ναι, πολύ σημαντικό ναι. που είπε ο Φιδία ναι. και ναι. εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο κομμάτι τη εξειδίκευση. Άρα, ναι. κάποιο άνθρωπο σε ό,τι ασχοληθεί πρέπει να εστιάζει εκεί που, που μπορεί να προσφέρει καλύτερα. Αυτό ισχύει και για τη συμμετοχή των δικών μα ατόμων στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, ισχύει και στην δική μου περίπτωση. Έχω του τομεί του οποίου εδώ και 20 χρόνια ασχολούμε με επίκεντρο των άνθρωπων, είτε, αυτό αυτόν είχε να κάνει με θέματα ανθρώπινου δυναμικού σε οργανισμούς, είτε είχε να κάνει με θέματα ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα οι ασθενεί, είτε με οποιοδήποτε γενικότερο θέμα να αφορούσε του πολίτε και εμπλεκόταν και η χάραξη πολιτικής είτε στο εκτελεστικό κομμάτι είτε στο νομοθετικό κομμάτι και επίσης θέλω να τονίσω και τη μεγάλη τη μεγάλη σημασία η χώρα μας να έχει αντιπρόσωπο στην τρίτη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια που είναι το ΑΛΤΕ, που είναι εκεί που εντάσσεται η δημοκρατική παράταξη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε άτομο, να έχουμε <συμίλιο> λόγον και φωνή σε αυτήν την πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Σα ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε, Να είστε καλά. Σε αγαπούμε κύριε Ανικίδα. Ευχαριστούμε για την Και καλή καλά. επιτυχία και στο Φιδίαν και σε όλους τους υποψηφίους. Σε όλους. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.